Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Υπάρχει απαιτούμενη απαρτία, οπότε μπορεί να ξεκινήσει τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πριν περάσουμε στις ερωτήσεις, εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου, θέλω να εκφράσω τα θερμά συλληπιτήρια στον συνάδελφο τον Γιώργο Σταματόπουλο για την μεγάλη απώλεια που είχε. Αν υπάρχουν ερωτήσεις προς την πλευρά της διοίκησης, ο κύριος Χρόνης, η κυρία Γρετσίστα, η κυρία Κυριακοπούλου. Ο κύριος Σταματόπουλος. Ο κύριος Κανελόπουλος και ο κύριος Κάβουρας. Ο κύριος Κάβουρας έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, να εκφράσω και εγώ τα συλληπιτήριά μου στο συνάδελφο. Δεν έχω να κάνω ερώτηση. Μία ανακοίνωση θέλω να σας διαβάσω για να ενημερώσω και το σώμα. Κύριε Σιδάλη, παρακαλώ, πολύ κάντε λίγο ησυχία. Συνεχίστε. Πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε, μία ανακοίνωση θέλω να κάνω. Ύστερα από χρόνια διεκδικήσεων από την τοπική κοινωνία, ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων του Ηλίου που έρχεται από πολλές δεκαετίες πίσω γίνεται πράξη. Σε χθεσινή ομιλία στο Δήμο μας, στο πλαίσιο εκδήλωσης συζήτηση για τη δίκαιη ανάπτυξη της χώρας, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος Παπάς ανακοίνωσε την αποδοχή της πρότασης της δημοτικής κίνησης Αλληλέγγυα Πόλη να μετατραπεί ο σταθμός μεσαίων κυμάτων της ραδιοφωνίας σε ένα πάρκο μουσείο, δηλαδή σε έναν χώρο που θα στεγάσει την ιστορία της ελληνικής ραδιοφωνίας και ο περιβάλλον χώρος θα αποτελέσει ένα σημαντικό πνεύμονα πρασίνου για την περιοχή. Ο ίδιος ανέφερε ότι η αποκατάσταση των υπαρχόντων κτισμάτων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προϋπολογίζεται σε 2 εκατομμύρια ευρώ με χρηματοδότηση που θα γίνει από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Οι δραστηριότητες που προβλέπεται να αναπτυχθούν στο πάρκο με βάση το σχεδιασμό του Υπουργείου και της ΕΡΤ είναι σχολή ραδιοφωνίας για ειδικές ομάδες του πληθυσμού, όπως μαθητές, εργαστήριο σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων, εκθεσιακός χώρος και ψηφιακές αναπαραστάσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, συναυλίες και happening στους εξωτερικούς χώρους, εκδηλώσεις σε συνεργασία με το Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Επιπλέον προβλέπονται πολύ ήπιες εμπορικές χρήσεις όπως ένα καφέ ή ένα αναψυκτήριο. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός στους παρευρισκόμενους, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης σε συνεργασία με την ΕΡΤ και το Υπουργείο Οικονομίας προωθεί την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και υλοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες ορίμανσης και αδειοδότησης του έργου, προκειμένου εντός του 2018 να ολοκληρωθεί η δημοπράτηση και η εγκατάσταση του ανάδοχου. Ως Αλληλέγγυα Πόλη, θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική τη συγκεκριμένη εξέλιξη για το Ήλιον, καθώς θα συμβάλλει στην ουσιαστική αναβάθμιση της περιοχής και στη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ιστορίας της πόλης. Τέλος, δηλώνουμε ότι η απόδοση των ελεύθερων χώρων του Δήμου μας προς τους πολίτες ήταν, είναι και θα είναι προτεραιότητά μας και η διεκδίκησή τους κεντρικό στοιχείο της πολιτικής μας. Απλά να κάνω μια συμπλήρωση ότι έχει χαρακτηριστεί ως τέτοιος χώρος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν έγινε τώρα. Λοιπόν, τουλάχιστον 20 χρόνια. Και καλό θα ήταν να έχουμε και ένα χρονοδιάγραμμα για το πότε θα υλοποιηθεί αυτό, πέρα από την ανακοίνωση που κάνετε κύριε συνάδελφε, όπως επίσης ότι αυτά όλα πρέπει να αποδοθούν στο λαό του Δήμου Ηλίου, όπως σωστά είπατε, και όχι στο πάρκο σε φορέα διαχείρισης και να συμπράττει με πάρκα και με φορείς διαχείρισης. Αυτά, γι' αυτό παίζει ρόλο η τοπική αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, κύριε Σταματόπουλε. Κύριε Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πολύ για τα συλληπιτήρια και τις ευχές. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους που παρευρέθηκαν στην εξώδια ακολουθία της μητέρας μου. Το ξέρω. Και το ξέρω και αυτό που λέει ο συνάδελφος, ο κύριος Κανελόπουλος. Και σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Θέλω να σας κάνω δύο ενημερώσεις. Η μία ενημέρωση είναι ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ έκανε επερώτηση στη Βουλή για την αναστήλωση ως πολιτιστικού μνημείου της Βίλας Κωνσταντινίδη και περιμένουμε απάντηση από τον Υπουργό. Και η δεύτερη είναι η ερώτηση η οποία έγινε χθες. Έχω και τα σχετικά έγγραφα, θα σας τα δώσω αφού πάρουμε τις απαντήσεις βέβαια, για τους απλήρωτους τρεις εργαζόμενους που υπάρχουν στο πάρκο Τρίτσι και αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα. Περιμένουμε και αυτή η απάντηση από τον Υπουργό. Το ένα είναι αυτά, δύο είναι αυτά, ενημερώσεις. Το τρίτο είναι, ξέρω ότι δεν έχει να κάνει με θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου, όμως επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο χρηματοδοτεί συλλόγους, να σας πω ότι στην πόλη μας, γιατί είχε γίνει θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου,
μας είχαν έρθει κάποια έγγραφα όπου μία κυρία μέλος και χοροδιδασκάλισσα του Συλλόγου Ηλιωτών, Ένωση Ηλιωτών Ηλίου, επειδή λέω χρηματοδοτούμε τους συλλόγους αυτούς, είχε εκδιωθεί με απόφαση Γενικής Συνέλευσης από τη θέση της και μας είχε απασχολήσει. Με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, διατάσσεται να ξαναεπιστρέψει στη θέση της και θεωρεί άκυρη τη Γενική Συνέλευση. Άρα, πρέπει και εμείς να πάρουμε υπόψη μας την απόφαση αυτή σε μελλοντικές χρηματοδοτήσεις που κάνουμε σε βοήθεια σε συλλόγους που δίνουμε χρήματα ως Δήμος. Ευχαριστώ. Η κυρία Κυριακοπούλου. Ναι, κύριε Πρόεδρε, τώρα θα πω πάλι τα τετριμένα. Μετά από όλο αυτό το χαρμόσυνο γεγονός που έγινε, που ακούστηκε εδώ για το χώρο της ραδιοφωνίας και την εξέλιξή του, και πάρα πολύ όμορφα είναι όλα αυτά για την αναβάθμιση της χαρμόσυνο, βέβαια. Λοιπόν, εγώ όμως πάλι θα προσγειωθούμε άσχημα, γιατί, ειρωνικά το είπα κύριε Καναλόπουλε, παρεξηγήσετε. Γιατί τώρα θα σας πω τα καθημερινά προβλήματα που απασχολούν πολύ περισσότερο γονείς και παιδιά. Με το θέμα της καθαριότητας και πάλι των σχολείων. Εγώ θα το αναφέρω για άλλη μια φορά και συγχωρέστε με. Όμως έγινε και αφορμή η χθεσινή απεργία των καθαριστριών σχολείων της χώρας, όπου εκεί πραγματικά κυριάρχησε ένα σύνθημα και ήταν πάρα πολύ εύγλωτο, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι ένα γραπτό κείμενο, τέρμα πια στην κοροϊδία, μόνιμη δουλειά για καθαρά σχολεία. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, γιατί ξέρουμε όλοι ότι οι σχολικές καθαρίστριες αντιμετωπίζουν άθλιους όρους δουλειάς, δεκάμινες συμβάσεις που τις κρατούν σε μόνιμη βέβαια ομοιρία, χωρίς δικαιώματα, με εντατικοποίηση και μισθούς κάτω των 400 το μήνα. Και βέβαια από αυτές τις καθαρίστριες, αυτούς τους εργαζόμενους, περιμένουμε να έχουμε και καθαρά σχολεία με όλη αυτή τη διαδικασία. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, τι προτίθεται να κάνει ο Δήμος σαν αρμόδιος και υπεύθυνος φορέας για τη λειτουργία των σχολείων, όταν οι νόμιμες εντός εισαγωγικών διαδικασίες δεν επαρκούν για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα όπως είναι η καθαριότητα των χώρων υγιεινής κατά τη διάρκεια του ωραρίου. Και παρεμπιπτόντως, έχει γίνει και αφορμή για τη συζήτηση ένα έγγραφο που έχει στείλει ο Σύλλογος Γονέων και Δαιμόνων του 1 του Δημοτικού από τις 14-12 του 2017 σε επιτροπές και δεν έχουν απαντηθεί. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Απλά να με ενημερώνουν οι συνάδελφοι σχετικά με την παρατήρηση που έκανε ο κ. Σταματόπουλος ότι η συγκεκριμένη κυρία που προσέφυγε ήταν μέλος και όχι χοροδιδάσκαλος. Εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Χρόνης. Κύριε Δήμαρχε, με αφορμή επανασυνδέσεις ρεύματος και νερού σε ανήμπορους δημότες μας από φορείς και συλλογικότητες που διαβάζουμε κατά καιρούς στο διαδίκτυο για το Δήμο μας, να μας ενημερώσετε, αν γνωρίζετε βέβαια, πώς οι δημότες της περιοχής μας είναι χωρίς ρεύμα και νερό και ποιες είναι οι ενέργειες της Δημοτικής Αρχής για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Δεύτερη ερώτηση, να μας ενημερώσετε σε ποια φάση βρίσκεται η διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης από τη Δημοτική Αρχή στους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου μας. Να μας δώσετε, αν είναι δυνατόν, ένα χρονοδιάγραμμα. Τρίτη ερώτηση, θα γίνουν φέτος οι σχολικοί αγώνες υπό την αιγίδα του Δήμου όπως κάθε χρόνο? Αν υπάρχει προγραμματισμός, να μας τον δώσετε. Και πριν καταλήξετε στο πρόγραμμα, εμείς θα λέγαμε να συναντηθείτε με τους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας για την άρτια διεξαγωγή των αγώνων που θα εξασφαλίζει την σωματική ακυρότητα και την υγεία των μαθητών καθώς και την εκπαιδευτική διαδικασία. Και τελευταία ερώτηση, είδαμε ένα δελτίο τύπου που αναφερόταν, κύριε Δήμαρχε, σε συνάντησή σας, εσείς και συνεργάτες σας, με τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, όπου συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν και το Δήμο μας. Θα θέλαμε μια ενημέρωση, όπως ενημέρωση θα θέλαμε και για την παρουσία σας στο Υπουργείο Παιδείας με αφορμή την δημιουργία του Πανεπιστημίου στη Δυτική Αττική. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κανελόπουλος. Κύριε Πρόεδρε. Βέβαια, εμένα με κάλυψε η ερώτηση την οποία ήθελα να κάνω. Ήθελα να ενημερωθούμε με το θέμα του πάρκου. Βέβαια, με κάλυψε ο κύριος Κάβουρας. Εκείνο το οποίο παρατήρησα, και όχι μόνο εγώ, αλλά σήμερα συζητεί το ευρέως σε όλη την τοπική κοινωνία του Ηλίου, ο κύριος Υπουργός, ο οποίος ήρθε να εξαγγείλει αυτό το χαρμόσυνο γεγονός, όπως είπε εδώ η συνάδελφος,
για το πάρκο ραδιοφωνίας. Γιατί ήρθε με ακολουθία, με κλούβες, με 100 άτομα τον φυλάγανε από κάτω. Τι γίνεται δηλαδή. Φοβάται τόσο πολύ, μήπως τυχόν του επιτεθεί κανένας. Όχι, αυτό μου κάνει εντύπωση, ναι, μου κάνει εντύπωση, γιατί δεν το έχω ζήσει αυτό το φαινόμενο. Έτσι. Άρα λοιπόν, τι φοβόστε. Κύριε Κανελόπουλε, να απευθύνεστε στο σύνολο του σώματος και όχι σε συναδέλφους αποκλειστικά. Στο σύνολο. Λοιπόν, θέλω μια αυγή, γιατί τόσο αστυνομική δύναμη να φυλάει τον κύριο Παπά, αυτό το μεγάλο δημοκράτη. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Παρακαλώ, όχι κύριε συνάδελφε, δεν είναι προβλέπετε τώρα και δεν είναι δεν είστε, όχι, όχι. Έκανε ενημέρωση ο συνάδελφος ο κύριος Καβούρας. Συγγνώμη λίγο. Πριν πάμε στις απαντήσεις που θα δώσει η διοίκηση, να ζητήσω από τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων να κάνει μια ενημέρωση που θέλει προς το σώμα. Κύριε Πρόεδρε, καθίστε, ανοίξτε το μικρόφωνο, πείτε το όνομά σας, την ιδιότητά σας. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Πρόεδρε, Δήμαρχε, είμαι ο πρόεδρος του Σωματείου, λέγομαι Αποστολόπουλος Βασίλειος, είμαι ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων, αντιδημάρχη, δημοτική σύμβουλη. Το Σάββατο κάνουμε μία εκδήλωση. Κάθε χρόνο οι εργαζόμενοι κάνουν μία εκδήλωση. Θα ήθελα να μας τιμήσετε όλοι με την παρουσία σας. Τώρα, πού θα το δείτε. Σε όλες τις εκδηλώσεις πάτε. Ελάτε και στους εργαζόμενους. Σε όλες τις εκδηλώσεις έχουμε ειδωθεί. Όλοι. Ωραία. Αν θέλετε, θα βρείτε τον τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο. Έχουν μοιραστεί προσκλήσεις από το Σωματείο Εργαζομένων σε όλους τους συναδέλφους. Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ενημερώσω στην ερώτηση συναδέλφου σχετικά με τη συνάντηση ΠΕΔΑ και Υπουργού Εσωτερικών καθώς και Δημάρχων Δυτικής Αθήνας και Δυτικής Αττικής με Υπουργό Παιδείας. Η συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών στην ΠΕΔΑ έγινε στο πλαίσιο της νέας προεδρίας, της έναρξης μάλλον των εργασιών της νέας προεδρίας της ΠΕΔΑ. Όπως είναι γνωστό, είναι διαδοχικές οι διοικήσεις στην ΠΕΔΑ και ο νέος πρόεδρος εγγενίασε μία, θα έλεγα, τακτική η οποία μπορεί να μας δώσει ίσως και αποτελέσματα, βεβαίως αυτό θα φανεί, όχι τώρα, αργότερα. Όλοι οι δήμαρχοι που βρεθήκαμε εκεί βάλαμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση. Κάτι που κατά καιρούς τα έχουμε θέσει τόσο από δημοτικά συμβούλια όσο και στα και στο τελευταίο συνέδριο της ΚΕΔΕ και στα προηγούμενα συνέδρια της ΚΕΔΕ. Ο Υπουργός κατέγραψε τα προβλήματα αυτά και θα μας απαντήσει αφού επεξεργαστεί τι μπορεί να λύσει, τι μπορεί να δρομολογήσει και τι δεν μπορεί να λύσει. Ωστόσο, είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε ότι 2 χρηματοδοτικά προγράμματα πρόκειται να ανακοινωθούν εντός των προσεχών ημερών. Το ένα αφορά προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών και το άλλο αφορά προμήθεια μηχανημάτων έργου. Για να έχετε και μία εικόνα οικονομικού μεγέθους, για το Δήμο μας αναλογεί ένα ποσόν 240.000 για την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών και 200 περίπου χιλιάδες για το άλλο σκέλος της προμήθειας μηχανημάτων έργου. Στην συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών μας ανακοινώθηκε η απόφαση του Υπουργείου να δημιουργήσει Πανεπιστήμιο Δυτικής Αθήνας, δηλαδή
να μετατρέψει τα ΤΕΗ σε πανεπιστήμια. Είναι ένα ζήτημα το οποίο γνωρίζει το Υπουργείο, το οποίο ασχολείται με την εκπαίδευση. Ασφαλώς μπορεί σαν φυσικά πρόσωπα να έχουμε άποψη, αλλά αφορά καθαρά απόφαση του Υπουργείου, για την οποία πλέον δεν ξέρω ούτε πότε θα υλοποιηθεί, ούτε πώς θα υλοποιηθεί, διότι δεν συζητήσαμε τέτοιου είδους ζητήματα. Ασφαλώς υποδεχόμαστε σε πιθανή αναβάθμιση της εκπαίδευσης, όταν πρόκειται για αναβάθμιση, συγκρατήστε το αυτό, γιατί μπορεί πολλοί να ισχυριστούν ότι δεν είναι αναβάθμιση, είναι κάτι άλλο. Εγώ λέω, αν πρόκειται για αναβάθμιση, εμείς το υποδεχόμαστε με ιδιαίτερη ικανοποίηση. Αν όχι... Παρακαλώ, όχι, αυτό είχα, αυτή είναι η απάντησή μου. Για τα υπόλοιπα θέματα, παρακαλώ πολύ να απαντήσουν οι συνεργάτες. Το λόγο έχει... Κοιτάξτε, κύριε συνάδελφε, δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω. Γνωρίζω όμως ότι υπήρξε όπως κάθε φορά υπάρχει. Το κάνατε και εσείς αυτά στο παρελθόν. Απειλούσατε όποιος πρόκειτο να έρθει για να μιλήσει. Ένα λεπτό τώρα, σας παρακαλώ. Πληροφορήθηκα λοιπόν ότι ο σύνδεσμος μιας ομάδος, τέλος πάντων, είπε ότι ο σύνδεσμος κάποιας ομάδας, είπε λοιπόν ότι θα έρθει εδώ για να ρωτήσει τον Υπουργό γιατί αδικήθηκε σε κάτι. Δεν ξέρω πού αδικήθηκε και αν αδικήθηκε και γιατί αδικήθηκε. Ο Υπουργός λοιπόν, προς τιμήν του εγώ θα έλεγα, ας είναι ευαίσθητος σε όλα τα ζητήματα και νομίζω ότι είναι, τους δέχτηκε μία αντιπροσωπεία πριν κάνει την ομιλία του και δεν υπήρξε άλλη ανακοίνωση επάνω σε αυτό, δεν γνωρίζω τι απέγινε ύστερα από την ομιλία. Ασφαλώς η πολιτεία που έχει να χειριστεί αυτού του είδους τα ζητήματα μπορεί να φέρει δυνάμεις αστυνομικές ή να μην φέρει. Είναι ζήτημα το οποίο δεν αφορά ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε εμένα και δεν είμαι ο αρμόδιος για να σας απαντήσω. Το λόγο έχει ο κύριος Αντιδήμαρχος, ο κύριος Βασιλόπουλος. Φίλες και φίλοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Όσον αφορά το ερώτημα σχετικά με τις επιχορηγήσεις των αθλητικών και πολιτιστικών και εθνικοτοπικών συλλόγων, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι θέμα στην ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ. Επίσης, θα ενημερώσω τον συνάδελφο τον κύριο Χρόνη σχετικά με τα σχολικά πρωταθλήματα ότι έχουν καθοριστεί από τις 3 ως τις 10 Μαΐου και θα είναι 2 μέρες ποδόσφαιρο, 2 μέρες μπάσκετ και 2 μέρες βόλεϊ. Περιμένουν να σταλεί η προκήρυξη και η διεύθυνση. Ο κύριος Χαραλαμπόπουλος, αντιδήμαρχος της κοινωνικής πολιτικής, έχει το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχηθώ και εγώ στον συνάδελφο τον Σταματόπουλο τα θερμά μου συλληπιτήρια για το θάνατο της μητέρας του. Θέλω να ενημερώσω το σώμα σε ό,τι αφορά την ερώτηση που τέθηκε από τον συνάδελφο για αν γνωρίζουμε για πόσοι δημότες μας τους έχουν κόψει το ρεύμα ή το νερό. Κύριε συνάδελφε, λίγο ησυχία. Θέλω να ενημερώσω το σώμα λοιπόν ότι μόλις σήμερα ενημερωθήκαμε από έναν δημότη μας ότι χθες του έκοψαν το ρεύμα. Δεν έχουμε κάποια χαρτιά, όμως θα το δούμε. Να ενημερώσω όμως το σώμα ότι ο συγκεκριμένος δημότης μας είναι ενταγμένος στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου μας. Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει πάρει απόφαση και τον έχει ενισχύσει οικονομικά για τα έξοδα της μάνας του. Και, εν πάση περιπτώσει, είναι ένας δημότης μας που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και είναι ένας από αυτούς που τους έχει επηρεάσει άμεσα η οικονομική κρίση. Η υπηρεσία μας θα το δει. Βεβαίως, η υπηρεσία μας, αυτό ο κύριε Δήμαρχε το έχει δείξει σε πάρα πολλούς μέσα από την κοινωνική μας πολιτική που είναι στην πρώτη γραμμή για όλους τους ανήμπορους ανθρώπους. Μέσα από τις κοινωνικές δομές που έχει, από το κοινωνικό παντοπολείο, τη ΣΥΤΗ, στο Δεκατιανό. Λοιπόν, και όλα αυτά εδώ πέρα, και αυτό εδώ πέρα που είπατε για τη ΔΕΗ, θα το δούμε. Ορίστε κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, ο κύριος Μαρκόπουλος έχει το λόγο. Καλησπέρα. Τα συλληπιτήρια τα θερμά μου στον κύριο Σταματόπουλο για τη μητέρα του. Για τις καθαρίστριες. Και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ως πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, διαβεβαίωσα το Δημοτικό Συμβούλιο ότι
στα σχολεία του Δήμου Ηλίου. Υπάρχουν οι συνθήκες εκείνες υγειονομικές, οι οποίες προβλέπονται από τον νόμο. Δεν υπάρχει σχολείο το οποίο να μην έχει, να έχει υγειονομικού θέματα, υγειονομικής υφής θέματα. Πάγια θέση της διοίκησης, και όλα μας πιστεύω, είναι να αυξηθούν οι θέσεις των μονίμων καθαριστριών. Σήμερα, οι θέσεις αυτές των μονίμων καθαριστριών που δουλεύουν με 8ωρο, κάθε χρόνο φθήνουν. Και η διοίκηση, όπως και σε όλη την Ελλάδα, προσλαμβάνει με συμβάσεις που υπογράφονται μεταξύ των καθαριστριών και των Προέδρων των Σχολικών Επιτροπών, καθαρίστριες με μίσθωση έργου, οι οποίες καθορίζονται από τον αριθμό των αιθουσών κάθε σχολείου. Δεν μπορεί ο Δήμος ή, παρακαλώ κύριε συνάδελφε, η Δημοτική ή η Σχολική Επιτροπή να προσλάβει παραπάνω καθαρίστριες, γιατί δεν επιχορηγούνται από το ΕΝΕΔΙΔΗΜ. Άρα προσλαμβάνουμε με μίσθωση έργου καθαρίστριες τόσες όσες προβλέπονται από τον νόμο και καθορίζονται ανάλογα με τις αίθουσες των σχολικών κτηρίων. Οι καθαρίστριες αυτές εργάζονται σύμφωνα με τη σύμβαση, και δεν είναι σωστό, αν μου επιτρέπετε, ότι δεν έχουν υπογραφεί συμβάσεις, μετά το πέρας του προγράμματος των σχολείων για τον καθαρισμό του κτηρίου. Έτσι, με αυτές τις συνθήκες, με αυτές τους νόμους εργαζόμαστε, έχουμε σε πάρα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο τον καθαρισμό των σχολείων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζονται παραπάνω θέσεις και ότι δεν χρειάζεται να υπάρχουν μόνιμες καθαρίστριες οι οποίες μπορούν να επιλύσουν και το πρόβλημα που παρουσιάζεται με την καθαριότητα του σχολείου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του προγράμματος. Μόνο αν υπάρχουν μόνιμες καθαρίστριες μπορεί να λυθεί το πρόβλημα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο για την ενημέρωση. Πάμε στα εκτός υπηρεσίας. Έχουμε 4. Το πρώτο είναι έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου της περιφέρειας Αττικής, έργα της πλημμυρικής προστασίας Δήμου Ηλίου Αναδόχου Ήλιον ΕΛΚΑΤ ΑΛΦΑ ΤΑΦ ΕΕ. Συμφωνεί το σώμα να ζητηθεί. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Παρακαλώ λίγο ησυχία. Το δεύτερο, λήψη απόφαση για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτούμενων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ηλίου σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων. Συμφωνεί το σώμα να ζητηθεί. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Το τρίτο είναι τροποποίηση της παριθμών 133 από 2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αφορά τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Συμφωνεί το σώμα να ζητηθεί. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Και το δεύτερο είναι τροποποίηση της παριθμών 134-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αφορά τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συμφωνεί το σώμα να ζητηθεί. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Πάμε στα εντός υπηρεσίας. Το πρώτο είναι λήψη απόφαση για τη δεύτερη αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018. Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Ομόφωνα, κύριοι συνάδελφοι. Απέχει η λαϊκή συσπήρωση και το αριστερό σχήμα Ηλίου και η αλληλέγγυη απόλυ. Το δεύτερο, λήψη απόφαση αποδοχή ΣΥΜΗ τη προτάσεω Επιτροπή Επίλυση με συμβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ηλίου με του φορολογούμενου σχετικά με το από 26/1/2018 πρακτικό τη συνεδρίαση. Ομόφωνα, κύριοι συνάδελφοι. Ομόφωνα. Το τρίτο, έγκριση διενέργεια τεχνικών προδιαγραφών δέσμευση ποσού 6.944 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμό τρόπου εκτέλεση και ανάθεση για την υπηρεσία εκδήλωση παιδική δραστηριότητα στο κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού στις 6/5/2018 στο Αθλητικό Κέντρο Παλατιανής του Δήμου Ηλίου. Ομόφωνα, κύριοι συνάδελφοι. Ομόφωνα. Το 4. Έγκριση διενέργειας τεχνικών προδιαγραφών δέσμευση ποσού 1.661,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
και ανάθεση για την υπηρεσία εκδήλωσης παιδικής μαγειρικής, μαγειρεύοντας μαζί στο καλλιτεχνικό καφενείο στις 11 Τρίτου του 2018. Ομόφαν, κύριε συνάδελφοι, παρακαλώ, κύριο Σταματόπουλε. Συμφωνούμε σε αυτό, αλλά επειδή πολλά έχουν δει τα μάτια μας και δεν χρειάζεται να μας φέρουν όλα τρόμο, μη δούμε παιδιά, το απλό, το επισημαίνω, στο μέλλον από αυτά που παίρνουν μέρος στις δικές μας εκδηλώσεις, να είναι τίποτα εκδηλώσει στη τηλεόραση, τίποτα master chef μικρού κλπ. Εγώ το λέω γιατί είπα πολλά έχουν δει τα μάτια μας, να μην μας φέρουν τρόμο όλα. Ας μην μας φέρει λοιπόν και αυτό. Ευχαριστώ. Ας ελπίσουμε πως όχι. Λοιπόν, ο Μόφα, κύριε συνάδελφε. Πού είναι, δεν την έγραφε. Εδώ. Α. Η ανάθεση γίνεται στην Ένωση Πολυτέκνων Γυναικών Ελλάδος, η Ροδιά. Ομόφωνα, κύριε συνάδελφοι, ομόφωνα. Το 5. Έγκριση διενέργειας τεχνικών προδιαγραφών δέσμευσης ποσού 446,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεση για την υπηρεσία μουσική εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας στο θέατρο Μελίνα Μερκούρη στις 8 Τρίτου του 2018. Ομόφωνα, κύριε συνάδελφοι. Μισό λεπτό, γιατί αναθέτουμε στο μικρό στούντιο. Ομόφωνα, κύριε συνάδελφοι. Ομόφωνα. Το επόμενο. 6. Έγκριση πίστοσης για την ενοικίαση παραδοσιακών στολών για τις εκδηλώσεις για το έτος 2018. Έχετε δει το εισηγητικό, κύριε συνάδελφοι. Ερώτηση ο κύριος Σταματόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και για πολλά χρόνια το θέμα αυτό. Και είχαμε πει και συμφωνούμε για το θέμα. Είχαμε πει αν είναι δυνατόν να αγοράσουμε στολές και να τις έχουμε. Υπήρχαν διάφορες απαντήσεις τα προηγούμενα χρόνια. Παρακαλώ μία τοποθέτηση από τον υπεύθυνο. Το λόγο έχει ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κύριος Βασιλόπουλος. Βεβαίως. Κάθε χρόνο ράβονται περίπου 10 με 15 φορεσιές. Η αλήθεια είναι ότι το κόστος είναι αρκετά μεγάλο, γιατί κοιτάμε να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερη ποιοτική δουλειά. Οι φορεσιές δηλαδή, οι οποίες έχουν ραφτεί όλα αυτά τα χρόνια, είναι μιας αλφα ποιότητας. Οπότε οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες. Πιστεύουμε ότι σε κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε ένα βαθμό που δεν θα χρειαζόμαστε επινοικίαση. Ωστόσο, ακόμα είμαστε στο 50 με 60% να πω, που θέλουμε να ράψουμε ακόμα άλλες τόσες στολές όσες έχουμε. Πιστεύω κάποια στιγμή θα φτάσουμε στο βαθμό που δεν θα χρειαστεί να νοικιάζουμε. Ευχαριστώ. Εντάξει, απάντησε ο Αντιδήμαρχος. Ερώτησε ο κύριος Παταγιάς. Αν είναι σε θέση ο κύριος Αντιδήμαρχος να μας πει πόσες φορεστές έχουμε ράψει μέχρι τώρα δικές μας και πόσες μας χρειάζονται ακόμη. Τώρα τον ακριβή αριθμό δεν τον έχω. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα σας έχω τον ακριβή αριθμό. Ναι. Κατανοητό. Πριν πάμε, ο Μόφα, κύριε Σταλφή, απέχει το αριστερό σχήμα ηλίου. Να συμπληρώσω ότι στο τρίτο θέμα είναι η εκπαιδευτική θεατρική ομάδα ενωδό γίνεται η ανάθεση. Πάμε στο επόμενο θέμα, το 7, που είναι τροποποίηση της από 4 πρώτου 2018 σύμβασης με την ΑΤΣΙ ΕΛΛΑΣ ΑΕ και σύναψη νέας UNI System ΑΕ για την υπηρεσία συμβόλαια συντήρησης λογισμικού 2018 δεύτερη ομάδα. Ομόφωνα, κύριε συνάδελφοι. Ερώτηση ο κύριος Σταματόπουλος. Γιατί γίνεται αυτή η τράμπα, να την πω έτσι με λίγα λόγια. Δεν θα έπρεπε να ξαναγίνει? Ας μας δώσει μια εξήγηση. Ναι. Υπάρχει άλλος που να είχε ενδιαφερθεί? Ναι. Λοιπόν, ομόφωνα, κύριε συνάδελφη. Ομόφωνα. Το 8. Έγκριση πρωτοκόλων παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219, παράγραφος 5 του νόμου 4412-2016. Ομόφωνα, κύριε συνάδελφη.
απέχει η λαϊκή συσπήρωση. Το 9 είναι προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2018, αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπόν αντικαταβολών. Έχετε δει το εισηγητικό, κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν ερωτήσεις? Ερώτηση, τοποθέτηση. Η κυρία Κυριακοπούλου, ερώτηση. Μικρόφωνο, συνάδελφε. Αν έχει προφλεφθεί στον προϋπολογισμό το υπόλοιπο 30% που από ό,τι λέει εδώ η εισήγηση, τουλάχιστον κατά 70% θα είναι από το αντίτιμο των αυτών και το υπόλοιπο 30% έχει προφλεφθεί ή θα είναι 100% τελικά το κόστος που θα επιβαρύνονται οι δημότες. Ναι, το αντίτιμο, ναι. Έχει ληφθεί. Μισό λεπτό, κύριε συνάδελφε. Έχει ο κύριος Αντιδήμαρχος. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Πράγματι, έχει προβλεφθεί αυτή η ρήτρα που αναφέρει συνάδελφος και εξαιτίας αυτής της ρήτρας έχει προσδιοριστεί ο αριθμός. Ο αριθμός, λοιπόν, είναι ανάλογος των ποσών που πρέπει να διαχειριστούμε μετά αυτή τη μείωση. Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Εγώ, κύριοι συνάδελφοι, ήθελα να πω ότι εμείς, η παράταξή μας τουλάχιστον, είμαστε εκ διαμέτρου αντίθετοι με την μέθοδο αυτή του αντιτίμου, αλλά αναγκαζόμαστε, όπως είδατε, να φέρουμε το θέμα εδώ, διότι αν δεν το φέρουμε, θα πρέπει να σταματήσουμε δραστηριότητες. Επιμένουμε και ζητάμε να μην μας υποχρεώνουν να βάζουμε αντίτιμο και, εν πάση περιπτώσει, όποιος μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά στο προσωπικό που ζητάει, από τον προϋπολογισμό του να το κάνει. Όποιος δεν μπορεί, ας μην προσλαμβάνει. Εμείς, λοιπόν, μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα από άλλες δραστηριότητες, να συμπιέσουμε δαπάνες, να προσλάβουμε προσωπικό και μη μας αναγκάζουν να βάζουμε αντίτιμο. Αυτό το διευκρινίζω και είναι ένα πάγιο αίτημά μας. Μάλιστα. Τοποθέτηση ο κ. Σταματόπουλος. Με πρόλαβε ο κύριος Δήμαρχος. Εμείς δύο κουβέντες θα πω που έχει να κάνει και με όλα τα παρακάτω. Δεν θα ξαναμιλήσουμε για το θέμα αυτό. Είναι πάγια θέση μας ότι πρέπει να υπάρχει μόνιμο και σταθερά εργαζόμενο προσωπικό. Εργαζόμενοι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, και δεν είναι εδώ φίλος μου πολυπράγμων, ο κύριος Πατσής, να πούμε ότι. Ναι, είπα, δεν είναι απέναντι. Ότι η ακολουθείτε ουσιαστικά αυτή η δαμόκλειο σπάθη πάνω από τους Δήμους, η οποία ακολουθείται και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και από τη σημερινή, που έχει να κάνει με την ανταποδοτικότητα, ουσιαστικά, με την απάντηση που έδωσε ο κύριος Μαρκόπουλος πριν, θα οδηγηθούμε στο τέλος για οποιαδήποτε υπηρεσία που προσφέρει ο Δήμος, που είναι κοινό αγαθό, που, θα περάσουμε στην ανταποδοτικότητα. Δηλαδή θα αναγκαστούν όλοι να πληρώνουν το βασικό, ένα αντίτιμο. Έτσι όμως, δια της διολίσθησης ή δια της ανάγκης ή δια των αναγκών που θα δημιουργηθούν, θα περάσει στον κόσμο, ξέρεις κάτι, θα πληρώνω 5 ευρώ για να έχω την καθαρίστρια να μου καθαρίζει το σχολείο. Θα πληρώνω 10 ευρώ για να παίζει το παιδί μου μπάσκετ. Ουσιαστικά πρόκειται για μία ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του Δημοσίου που συμπεριλαμβάνει μέσα και τους Δήμους. Εμείς θα απέχουμε από αυτή την ιστορία, να προσληφθούν οι άνθρωποι, δεν το συζητάμε, όμως οφείλουμε πολιτικά να κάνουμε αυτή την τοποθέτηση. Ευχαριστώ. Ωραία, πάμε σε ψήφιση. Όχι. Α, έχει το λόγο ο κύριος Δήμαρχος. Συνάδελφε, κοιτάξτε, η διαφοροποίησή μας σε αυτό το θέμα έχει ως εξής. Εμείς θεωρούμε, όχι μόνο θεωρούμε, και είναι έτσι, ότι όλα είναι ανταποδοτικά. Όλα εμείς τα πληρώνουμε, ο λαός τα πληρώνει, δια των φόρων. Εμείς τι λέμε τώρα? Μη βάζουν τους Δήμους να κάνουν επιπλέον φορολογία με έμεσο τρόπο, όπου και το Σύνταγμα ακόμη έχει προβλέψει ότι το ζήτημα της φορολογίας είναι αρμοδιότητα του κεντρικού κράτους. Καταλάβατε, εδώ να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Αυτή είναι η διαφοροποίηση δική μας. Μάλιστα. Πάμε σε ψήφιση. Ομόφωνα, κύριοι συνάδελφοι. Ομόφωνα. Ομόφωνα.
Πάμε στο επόμενο. Παρακαλώ λίγο ησυχία, κύριοι συνάδελφοι. Έχει, το ψηφίζει και η Λαϊκή Συσπήρωση. Το 11, το 10, προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2018, αιτήματα για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, ΣΜΕ, με κάλυψη δαπάνης από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Έχετε δει το εισηγητικό, κύριε συνάδελφοι. Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Ομόφωνα, κύριε συνάδελφοι. Ομόφωνα. Το 11, προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2018, αιτήματα για ανανεώσεις προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της δράσης εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Έχετε δει το εισηγητικό, κύριε συνάδελφοι. Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Το 12, προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2018, αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα. Έχετε δει το εισηγητικό, κύριε συνάδελφοι. Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Η κυρία Κυριακοπούλου. Ναι, κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε εδώ να αναφερθώ σε μία παλιότερη απόφαση μας και εδώ θα φανεί και η ευθύνη δική μας, πέρα από τις επιταγές που αναγκαζόμαστε να διαχειριζόμαστε των άλλων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων κατά καιρούς. Έχουμε και εμείς μία ευθύνη, γιατί το Σεπτέμβρη, όταν ήταν ο προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού πλέον, αυτός ο διαγωνισμός, αυτοί οι προσλήψεις που θα γίνουν τώρα, που έχει βγει ο διαγωνισμός, μέσω ΑΣΕΠ για να προσληφθούν ανταποδοτικού χαρακτήρα εργαζόμενοι. Τότε λοιπόν δώσαμε στο κράτος για να μπει μέσα σαν προγραμματισμός προσλήψεων από το Δήμο μας 8 θέσεις ΙΕ, 3 θέσεις οδηγών, 2 ΙΕ εργατών νεκροταφείου κλπ. Κοιτάξτε τώρα, γιατί να μην μπορούσαμε να βάλουμε και αυτούς τους 7 που κατά καιρούς τους παίρνουμε, όχι κατά καιρούς, κάθε οχτάμινο ανανεώνονται οι συμβάσεις τους. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι για πάγιες και διαρκείς ανάγκες το προσωπικό αυτό. Θα μπορούσαμε λοιπόν να τους προσλάβουμε, να τους βάλουμε και αυτούς τον αριθμό. Ξέρω ότι θα μου πείτε ότι δεν επαρκεί ίσως ο προϋπολογισμός, δεν αυξήσαμε τα ανταποδοτικά και λοιπά και δεν είχαμε άλλα περιθώρια. Όμως, κύριε Δημαρχέ, κύριε Πρόεδρε, όταν δόθηκαν οι υπερορίες και πάλι έκανα μια εισήγηση, μπορεί να κακοφαίνεται σε συναδέλφους μου πρώην, όμως οι 600.000 το χρόνο υπερορίες θα μπορούσαν να περικοπούν και να προσλάβουμε και αυτούς τους εργαζόμενους οι οποίοι θα ανακούφιζαν την εντατικοποίηση των εργαζομένων του Δήμου μας, αλλά και θα ήταν και κάποιες σταθερές σχέσεις εργασίας που θα είχαν και άλλο επίπεδο και όχι τα οχτάμινα κάθε τόσο. Ευχαριστώ. Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών, ο κ. Πατσούρης. Μετά το Σεπτέμβρη, πράγματι, υπήρξαν ανάγκες οι οποίες δεν είχαν τότε προβλεφθεί. Υπάρχουν αποχωρήσεις και συνταξιοδοτήσεις αυτού του αριθμού του προσωπικού και γι' αυτό θα πρέπει να γίνει αυτή η αντικατάσταση. Μάλιστα. Ομόφωνα κατά τα λοιπά, κύριε συνάδελφοι. Ομόφωνα. Πάμε στο επόμενο θέμα, που είναι ένταξη δαπανών στην κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ. Ο κύριος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, ο κύριος Λιώσης, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς, να ευχηθώ τα θερμά μου συλληπιτήρια στο Γιώργο του Σταματόπουλο. Εδώ ήθελα να προσθέσω ότι στη ΣΑΤΑ προσθέτουμε έναν νέο κωδικό, τον 3071-32004, με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών αυτοκινήτων ποσού 19.000 ευρώ». Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ομόφωνα, κύριε συνάδελφοι. Ομόφωνα. Είναι ένταξη πάνω στη ΣΑΤΑ. Διαστημικά, με φτερά. Ναι. Το ανακοίνωσε ο Δήμαρχος. Πάμε στο επόμενο. Το 14. Έκφραση σύμφωνης γνώμης για τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ήτη στις τμηματικές καταλήψεις οδοστρώματος των οδών Ανδρέα Παπανδρέου και Λεωφόρου Θηβών στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Αττικής, έργα την πλημμυρικής προστασίας Δήμου Ηλίου. Ομόφωνα, κύριε συνάδελφοι, ομόφωνα. Το επόμενο, το 15, λήψη απόφαση για την κυκλοφοριακή εφαρμογή της οδού Κωστάκη Δημητρίου σε πεζόδρομο από το τμήμα της από την οδό Κορίνθου στην οδό Ιωαννίνων. Ομόφωνα, κύριε συνάδελφοι, ομόφωνα. Το 16, λήψη απόφαση για την έγκριση της
υπαριθμών μελέτης από τέταρτο του 2016, επικυροποιημένης μελέτης του έργου μετασκευή υφιστάμενου κτηρίου σε παιδικό σταθμό στο Πάρκο Φινίκων του Δήμου Ηλίου. Ομόφωνα, κύριοι συνάδελφοι, ομόφωνα. Το 17, λήψη απόφαση για την έγκριση της μελέτης από 1η του 2018 και του τρόπου εκτέλεσης του έργου έκτακτες παρεμβάσεις σε κρίσιμα σημεία για την αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Εργολαβία Γάμα 2 του 18. Ομόφωνα, κύριοι συνάδελφοι, ομόφωνα. Το 18, λήψη απόφαση για την έγκριση του υπαριθμών από 1ο του 18 μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου Γενικής Συντήρησης Σχολικών Κτηρίων Εργολαβία Δ1 του 18. Ομόφωνα, κύριοι συνάδελφοι, ομόφωνα. Το 19, λήψη απόφασης για την έγκριση της παριθμών οδό από 1ο του 2018 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου σημειακές επεμβάσεις για τη βελτίωση και άρση επικινδυνότητας πεζοδρομίων εργολαβή Α5 του 18. Ομόφωνα, κύριοι συνάδελφοι, ομόφωνα. Το 20, λήψη απόφαση για τη χορήγηση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου βελτίωση συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Εργολαβίας Ζ2 του 16. Ομόφωνα, κύριοι συνάδελφοι, ομόφωνα. Το 21 αποσύρεται. Το 22, λήψη απόφαση για την έγκριση πρώτου ανακεφαλαιωτικού πίνακα και πρώτου τακτοποιητικού του έργου ανακατασκευή παιδικών χαρών Εργολαβία Ε215. Ομόφωνα, κύριοι συνάδελφοι, απέχει λαϊκή συσπήρωση. Το 23, θα παρακαλέσω λίγο τους συναδέλφους ησυχία, όπως ζητάνε να τους σεβόμαστε όταν κάνουν τοποθετήσεις, να σέβονται και όταν διαβάζεται η ημερήσια διάταξη. Εντάξει. Το 23, σύναψη δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τρίτους φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την αποψήλωση και απομάκρυση ξερών χορτών και απομάκρυση τυχόν άλλων εγκαταλειμμένων καυστών ή εκρηξίμων υλικών ή αντικειμένων. Για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο του 2018. Ομόφωνα, κύριε συνάδελφοι, απέχει λαϊκή συσπήρωση. Πω κάτι, να πω κάτι. Α, έχει, ζήτησε το λόγο ο κύριος Σταματόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, όταν κάνουμε ουσιαστικά αυτό που είπα σε προηγούμενη τοποθέτησή μου, που δίνουμε, θα μου πείτε εσείς βέβαια, που δίνουμε την... αυτή την υπηρεσία ουσιαστικά σε ιδιώτες. Θα μου πείτε ότι ναι, αυτά που είπαμε, ότι δεν έχουμε πόρους, δεν μας δίνει η κυβέρνηση κλπ. Όμως, εσείς κάποτε λέγατε και κομποριμονούσε η διοίκηση ότι να πάρουμε την καθαριότητα του πάρκου, να διαχειριστούμε εμείς το πάρκο. Όταν δεν είχατε λοιπόν μηχανήματα και προσωπικό, ουσιαστικά το σημερινό αυτό έρχεται σε διαστολή από αυτά που λέγατε. Ή τα είχατε και θα το κάνατε, ή θα προχωρούσατε στις ίδιες διαδικασίες που προχωράτε σήμερα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Λοιπόν, ακούστε. Καταρχήν, πρόκειται για εποχιακή παρέμβαση. Για αποψήλωση, που είναι πολλά μικρά σημεία διάσπαρτα σε όλο το Δήμο. Θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε, αλλά θα αδυνατούσαμε άλλους τομείς στη συγκεκριμένη περίοδο. Μην συγκρίνεται το αίτημα αυτό, το οποίο είναι ισχυρό και επίκαιρο ακόμη και σήμερα, διότι η κατάσταση του πάρκου είναι στα χειρότερα επίπεδα όλων των εποχών, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ας είναι και η περίοδος τέτοια, εννοώ ευνοεί τη βλάστηση η περίοδος. Παρόλα αυτά λοιπόν, είναι στην πιο άσχημη κατάσταση που υπήρξε ποτέ. Θέλω να διευκρινίσω ότι είναι επίκαιρο το αίτημά μας, ισχύει και αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να διαχειριστούμε το πάρκο, μπορούμε να το κάνουμε όμορφο, μπορούμε να το κάνουμε καθαρό, μπορούμε να το κάνουμε περιποιημένο όπως είναι και η πόλη του Ηλίου. Ομόφωνα, κύριε συνάδελφοι, απέχει το αριστερό σχήμα Ηλίου και η λαϊκή συσπήρωση. Το 24, λήψη απόφαση για την έγκριση του προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. Παρακαλώ πολύ λίγο ησυχία, δηλαδή πραγματικά. Για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο 2018, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού έχει το λόγο. Εδώ μία αλλαγή μόνο, η θεατρική παράσταση που είναι προγραμματισμένη για 17 Τρίτου, θα πραγματοποιηθεί 29 Τετάρτου, στο ίδιο μέρος, την ίδια ώρα.
Αυτό, μια αλλαγή. Κατά τα λοιπά, ισχύει η απόφαση όσο έχει στο εισηγητικό. Ομόφωνα, κύριε συνάδελφοι, ομόφωνα. Το 25, έγκριση πίστωσης 620 ευρώ για την Εταιρεία Ελληνικών Θεατρικών Συγγραφέων για την παραχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου Φουσκοθαλασσιές του Δημήτρη Μπόγρη για την πραγματοποίηση της θεατρικής παράστασης Φουσκοθαλασσιές του Δημήτρη Μπόγρη από την Ερασιτεχνική Ομάδα του Δήμου Ηλίου. Έχετε δει το εισηγητικό, κύριε συνάδελφοι, ομόφωνα. Ομόφωνα. Το 26, λήψη απόφαση για την επιστροφή αχρεωσίσεως πρακθέντος ποσού. Ομόφωνα, κύριε συνάδελφοι, ομόφωνα. Πάμε στα εκτός ημερήσιας. Το πρώτο είναι έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου Περιφέρεια Αττικής έργα της πλημμυρικής προστασίας του Δήμου Ηλίου αναδόχου Ήλιον ΕΛΚΑΤ ΑΤΕ. Έχετε δει το εισηγητικό, κύριε συνάδελφοι, ομόφωνα. Ομόφωνα. Το δεύτερο, λήψη απόφαση για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ηλίου σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων. Ομόφωνα, κύριε συνάδελφοι. Ομόφωνα. Το τρίτο είναι τροποποίηση της παριθμών 133-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αφορά τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχει έρθει σχετική εγκύκλιος, έχετε ενημερωθεί. Απλά διαβάζω τα ονόματα που προστίθενται μέσα των 5 αρχαιότερων διευθυντών. Είναι ο κύριος Δρόσος Ελευθέριος, διευθυντής του 6ου Δημοτικού Σχολείου Ηλίου. Δεύτερος, ο κύριος Πάντος Γεώργιος, διευθυντής του Νεστόριου. Τρία, ο κύριος Βλάχος Κωνσταντίνος, διευθυντής του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ηλίου. Τέσσερα, η κυρία Κρεβατά Μαρία, διευθύντρια, προϊσταμένη μάλλον, του 13ου Νηπιαγωγείου Ηλίου. Κατά τα λοιπά, ισχύει η απόφαση ως είχε. Ομόφωνα, κύριοι συνάδελφοι, ομόφωνα. Το τέταρτο είναι τροποποίηση της παριθμών 134-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αφορά τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το ίδιο ισχύει και εδώ με την ίδια εγκύκλιο που έχει έρθει. Και εδώ αφορά τακτικά μέλη τον κύριο Πετρίδη Σεραφείμ από το 3ο Γελιλίου, την κυρία Γαλανοπούλου Αγλαΐα από το 4ο Γυμνάσιο Ηλίου, τον κύριο Καβουριάρη Κωνσταντίνο από το 2ο ΕΠΑΛ Ηλίου, τον κύριο Μερκούρη Αναστάσιο από το Ειδικό Γυμνάσιο Γέλ Ηλίου και αναπληρωματικά τον κύριο Γκούμα Γεώργιο από το ΕΚ Ηλίου, τον κύριο Δαβούτη Ευστράτιο από το 7ο Γυμνάσιο Ηλίου και τον κύριο Πολίτη Εμίλιο από το 1ο Γέλ Ηλίου. Ομόφωνα, κύριοι συνάδελφοι, κατά τα λοιπά η ίδια απόφαση ισχύει όπως και ψηφιστεί. Λύεται η συνεδρίαση.